για άλλη μια φορά οι άνθρωποι του μετρό, οι άνθρωποι του Δήμου, παραγωγικοί φορείς και όλοι αυτοί που διαφερόμαστε, η πόλη μας να έχει μια προοπτική, να έχει ένα σύγχρονο μέσο σταθερής τροχιάς που θα τη βάλει σε μια διαφορετική προοπτική. Προβλήματα δημιουργούνται συνέχεια, προσπαθούμε να τα λύσουμε. Πρέπει πάντα όμως να έχουμε στο μυαλό μας, πέρα από οποιαδήποτε ευαισθησία όσον αφορά το παρελθόν της πόλης, όσον αφορά τα τεχνικά θέματα, όσον αφορά την ασφάλεια, θα πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε ότι η πόλη αυτή πρέπει να κοιτάει το μέλλον και νομίζω ότι το μετρό Θεσσαλονίκης θα την βάλει σε μια προοπτική στην επόμενη χιλιετία με ανάπτυξη και με όχι μόνο μια σκέψη προς το παρελθόν, αλλά συγχρόνως και με την προοπτική μιας ευρωπαϊκής σύγχρονης πόλης που κοιτάει με συνδοξία το μέλλον.